Διονύς Αλέρτας. Ένα όνομα, μια ιστορία. Έτσι, και λίγα λες. Έχω την εντύπωση, αν κάποιος δεν σε ήξερε, ας πούμε έρχεται ένας τουρίστας στην Ελλάδα, θα πει αυτός ο άνθρωπος είναι rock star. Σίγουρα δεν έχει σχέση με ζαχαροπλαστική. Από όψη. Τα το ατζί με λένε. Πουλάει πολύ αυτό. Με έχουν πει σε κάποιο μαγαζί να δουλεύω πόρτα. Τέτοια πράγματα. Για ζαχαροπλαστικά ένας όμως. Σου αρέσει να προκαλείς. Όχι, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Δηλαδή και η ζωή μου έτσι είναι. Δηλαδή με άσχο χαβάλες. Τίποτα παραπάνω. Δεν κάνω τίποτα. Ίσως φταίνε κατά καιρούς και οι δηλώσεις σου με τα αυτοκόλλητα, με τα τατουάζ. Κοίτα, σπάτη, απλά είμαι λίγο πιο αυθόρμητος εγώ. Και κάθε συνέντευξη τη βλέπω ότι μιλάω με ένα φίλο μου. Σε ενοχλεί όμως που κρατάνε κάποιες λεπτομέρειες από όλα αυτά και δεν μένουν στην ουσία. Δηλαδή αυτή η Ferrari, περιβόητη Ferrari, έχει μείνει στην ιστορία. Εντάξει, Ferrari είναι αυτή. Όχι, με ενοχλεί πιο πολύ ότι με κρίνουν άνθρωποι που δεν με ξέρουν. Κατά καιρούς έχουν κατηγορήσει για αλκοολισμό, ότι έχεις πάρει ναρκωτικά, έχεις ακούσει διάφορα. Ναι, εντάξει, μου σιγά, δεν πειράζει. Το στυλ μου παραπέει σε αυτά, αλλά όχι, είμαι καθαρός. Με λένε Διονύση, είμαι καθαρός. Πώς έχει ξεκινήσει αυτή η τρέλα με τα τατουάζ, θέλω να μου πεις. Διάβαζα ότι έχεις 50 τατουάζ και 42 πίρσινγκ. Έχω 60 τατουάζ. Ανέβηκε ο αριθμό. Ναι, ανέβηκε. Με τα τατουάζ ξεκίνησα στα 24. Ήθελα να κάνω μόνο ένα τατουάζ για μια κοπέλα. Και με πήρε μπάλα και κατάδυσα έτσι όπου είμαι τώρα. Παρατήρησε ότι έχει αρχίσει και βγάζει και κάποια πίρσινγκ. Τι γίνεται. Τι μου τα ματιάζει, τα ξυλώνω μόνο μου. Δηλαδή τι κάνει στο χέρι. Πας, εδώ βλέπω είναι κάτι σαν πληγή. Τι είναι αυτό το τραβήξε. Όχι μόνο. Απλά το χτύπησα στο γυμναστήριο και το τράβηξα μόνο μου. Δεν είναι, δηλαδή ούτε μολύνες τίποτα. Είναι πολύ απλό να το βάλει και να το βγάλει. Καλά, ξυλώνει τα πίρσινγκ μόνο σου. Ναι, αφού τα χτυπάω, τι να κάνω. Βαριέμαι να τα προσέξω και τα βγάζω. Είναι αλήθεια ότι η μηχανή σου έχει αφήσει και μερικά κουσούρια. Μάλλον το ατύχημα από τη μηχανή σου έχει αφήσει κουσούρια. Δεν ακούς καλά από το αυτή. Όχι, δεν ακούω καλά, δεν ακούω καθόλου από το αυτή. Αλήθεια είσαι. Ναι, δεν ακούω από τον αυτή καθόλου. Το χέρι μου το αριστερό έχει πρόβλημα. Το πόδι μου το αριστερό έχει πρόβλημα. Αυτά. Αυτά καλά. Καλά λέω εγώ ότι είσαι ροκστάρ. Είσαι όχι, είμαι για σύνταξη. Αναπηρική. Κάθε άλλο. Ναι. Και ενώ ότι δεν είσαι για σύνταξη, γιατί όλο το καλοκαίρι έπαιζε το όνομά σου πολύ έντονα να πα στο Nomad. Ναι, όντως είχα απογράψει. Είχα ψηθεί πολύ με την εμπειρία Φιλιππίνες όλα αυτά, αλλά δεν πήγα λόγω δουλειών. Λόγω υποχρεώσεων πάρα πολύ δουλειά στην Αθήνα. Και εντάξει, αυτό. Τελικά τα βιστά σημεία είπα δεν έρχομαι, δεν μπορώ να έρθω. Έμαθα ότι επιχειρηματικά έκανες μία κίνηση και πήρες όλο το μαγαζί δικό σου. Ναι, τώρα το κρυόλαιο είναι δικό μου. Το πήρα και το άλλο 50%. Οπότε τώρα το μαγαζί είναι δικό μου αποκλειστικά. Τώρα έχω αρχίσει και μια τρέλα με ηλεκτρονικό τσιγάρο. Βγάζουμε υγρά για τμιστές με γεύση γλυκού. Το άκουσα και αυτό. Τι νέα τρέλα είναι αυτή. Θα θμίζουμε τσιγάρο το οποίο θα έχει γεύση πάστας. Θα έχει γεύση σοκολάτα και δεν θα παχαίνει. Και δεν θα έχει φάει μια παστούλα ωραία σοκολατίνα. Ωραία πατέντα, βρε φίλε. Δηλαδή τι γεύσεις υπάρχουν εκεί. Τώρα για αρχή μου βγάλει σοκολάτα, πεπόνι λάιμ, cheesecake, φιστίκι κρέμα και έχω δει και άλλες πολλές. Βάλει με αυτό το πετρετσίκι. Θα σου πω τι έγινε. Όχι, να σου πω. Μπήκα στο ίντερνετ και λέει πάλι τα έχει βάλει ο Αλέρτας με τον πετρετσίκι. Όχι, πάλι δεν είναι καμία σχέση. Εγώ έγραψα κάτι για άλλους μάγειρες. Να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Ναι, τι έχει γίνει. Πότε παλιά. Ναι, εντάξει, εγώ με τον Άκη δεν έκανα πρόβλημα. Απλά ήταν ο Άκης απέναντι που πήρε όλα αυτό που έγινε. Γιατί μου ζητήσαν το μαγαζί να κάνει φωτογράφηση ένα μάγειρα να πάρει τη θέση μου. Εγώ αντέδρασα σαν κλασικό Αλέρτα με όλα. Και αυτό ήταν. Άμα ήταν ο Άκης, άμα ήταν οποιοδήποτε άλλο, τα ίδια θα έλεγα. Τελευταία προχθές κάτι έγραψα πάλι για τους μάγειρες και τα γλυκά που κάνουν, πάλι το ξαναχρεώσανε. Είναι αμαρτία. Δηλαδή αδικούμε, φίλε. Στην προσωπική ζωή μας δίνεις μια εντύπωση ότι είσαι γυναικάς, να το πω. Εντάξει. Είσαι λάτρης του ωραίου φίλου. Ακριβώς. Αγαπάω τις γυναίκες. Και αυτές με αγαπάνε. Αλλά έχει δηλώσει κατά καιρού τα χίλια μύρια. Τι να πρωτοθυμηθώ, έχω πάει με παντρεμένη, έχω. Εντάξει, εγώ απλά είπα αυτά που σκέφτεστε όλοι και τα έχετε κάνει, δεν τα λέτε απλά. Δεν είπα, εγώ δεν ανακάλυψα την Αμερική ξαφνικά. Ο Αλέρτας που έχει πάει με παντρεμένη, ποιο δεν κάνει. Και μια και μιλάμε για γυναίκες, θέλω να σχολιάσουμε λίγο Ντορέτα Παπαδημητρίου. Πολύ ωραία γυναίκα, την είχα δει παλιά σε μια άλλη εκπομπή που κάναμε στο Joy, καλεσμένη. Τη θάμαζα μακριά, δεν τη μίλησα. Δεν τη μίλησα. Μα γιατί δεν τις μίλες. Αν ήθελες λοιπόν να ρίξεις την Ντορέτα, τι γλυκό θα τις έφτιαχνες. Κοίτα, σπάτε, επειδή είναι πολύ ωραία γυναίκα, δεν ξέρω να τη ρίξει με ένα γλυκό μόνο. Μπορεί να θέλει και φαγητό, να θέλει και ποτό. Στοιχίζει πολύ. Ένα γλυκό που θα μπορούσε να ταιριάξει την Ντορέτα, ποιο θα ήταν αυτό. Θα σε έδινα το προφιτερόν που είναι τρομερό και νομίζω ότι θα σε αρέσει σίγουρα. Γιατί έχει και βανίλια και σοκολάτα. Και είναι και αφροδισιακά. Εννοείται αυτό. Δεν το παγώ αυτό, γιατί μόνο σου. Εκεί το πήγε μόνο σου πάλι. Θα μου το χρεώσουν. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου σε όλους.